άσκηση. 6 σχολικού. Η άσκηση μας λέει ότι η εξωσκήνηση ενός ποδηλάτη είναι χ ίσον 10 τ και λέει ότι το χ το μετράμε σε μέτρα και το τ σε σεκόντια. Και μας ζητάει να γίνει διάγραμμα ταχύτητας χρόνου, να γίνει το διάγραμμα δε σε συνάρτηση με το τε, από 0 έως 5 σεκόντ και να υπολογίσετε το διάστημα που διατρέχει ο ποδηλάτης στα 5 αυτά σεκόντ. Ίση. Η εξίσωση που βλέπουμε, που μας δίνει η άσκηση χ ίσον 10 τ, αντιστοιχίζεται με την εξίσωση χ ίσον δε επί τ, που ξέρουμε από τη θεωρία του ισχύει στην ευθυγραμμιωμένη κίνηση. Είναι προφανές ότι το ρόλο του δε τον παίζει το 10. Δηλαδή κάνουμε άντληση δεδομένων από την εξίσωση που μας δίνεται. Και έτσι καταλαβαίνουμε ότι η ταχύτητα είναι 10 μέτρα ανά σεκόντ. Η άσκηση μετά μας ζητάει να κάνουμε γραφική παράσταση της ταχύτητας για τα 5 δευτερόλεπτα. Η γραφική παράσταση της ταχύτητας σε συνάρτηση με τον χρόνο, αφού έχουμε ήδη δει ότι η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλή, είναι μια οριζόντια γραμμή. Ακριβώς στο 10 και μέχρι την στιγμή που μας λέει η άσκηση, δηλαδή 5 σεκόντια. Το διάστημα που μας ζητάει η άσκηση μπορούμε να τα υπολογίσουμε είτε με εφαρμογή του τύπου, είτε βεβαίως υπολογίζοντας και το αντίστοιχο εμβαδό στο διάγραμμα ταχύτητας χρόνου. Δηλαδή το διάστημα που μας ζητάει η άσκηση είναι το εμβαδό του παραλληλογράμμου, άρα είναι η βάση 5, γιατί από εδώ μέχρι εδώ είναι 5 η βάση, επί το ύψος που είναι 10. Άρα 50 μέτρα. Και τελείωσε η άσκηση.